Παπαδάκη, καλημέρα. Βρισκόμαστε στα γραφεία της Aegean. Με αφορμή την μεγαλύτερη έρευνα εταιρικής φήμης που γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή από το Fortune και την KPMG της Most Admired Companies. Είναι μια έρευνα που γίνεται για τρίτη φορά και είμαστε εδώ γιατί η Aegean κατάφερε και φέτος να πάρει μια πολύ ψηλή θέση στην έρευνα. Ανάμεσα σε 1.600 στελέχη που ψηφίσαν από την αγορά, ανέδειξαν την εταιρεία στη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 270 εταιρείες. Στην ουσία συμμετείχαν στελέχη από πάρα πολλούς κλάδους. Οπότε θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με την ερώτηση πώς αισθάνεστε για αυτή τη διάκριση που έρχεται φέτος και είναι συνεχόμενη γιατί η εταιρεία είχε διακριθεί και στην προηγούμενη έρευνα. Πραγματικά στην περσινή έρευνα η Aegean είχε βρεθεί στην κορφή των εταιρεών της λίστας των Most Admired Companies. Αυτό μας δίνει μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, παράλληλα μας δημιουργεί και μια εξαιρετική δέσμευση στην προσπάθεια της εταιρείας να παρέχει συνεχώς βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών στο καταναλωτικό κοινό, το οποίο επιλέγει τα πρατήρια της Aegean για τον εφοδιασμό των οχημάτων με καύσιμα και λιπαντικά. Mm-hmm. Ωραία. Εσείς πιστεύετε ότι η έρευνα είναι μια απαιτητική έρευνα, θα έλεγα. Δηλαδή, τα στελέχη της αγοράς στην ουσία αξιολογούν τις εταιρείες βάσει 9 κριτηρίων, ορισμένα από τα οποία, να αναφέρω κάποια ενδεικτικά, είναι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, είναι η οικονομική ευρεστία, είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη, είναι η καινοτομία, ζητήματα πολύ βασικά για τις επιχειρήσεις. Εσείς ποιο πιστεύετε ότι είναι εκείνο το στοιχείο που αρχικά ανέδειξε την Aegean και στον κλάδο της πολύ ψηλά, αλλά και στην τελική κατάταξη στο να φτάσει στη θέση νούμερο 2? Η Aegean είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε από τον Δημήτρη Μελισσανίδη, τον δημιουργό της Aegean, ο οποίος στο τέλος της δεκαετίας του 90 αποφάσισε μαζί με τον αδερφό του Ιάκωβο Μελισσανίδη να δημιουργήσουν την Aegean Oil. Μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην ελληνική εσωτερική αγορά και εκείνη την εποχή στον κλάδο κυριαρχούσαν οι πολυεθνικές εταιρείες. Ήταν λοιπόν μονόδρομος από τότε για την Aegean να επιδείξει ιδιαίτερες καινοτομίες και να έρθει πάρα πολύ κοντά με το καταναλωτικό κοινό, προσφέροντας ξεχωριστές καινοτόμες υπηρεσίες, ούτως ώστε να μπορέσει να κερδίσει μερίδιο αγοράς. Πράγματι, με συνεχή προσπάθεια, η Aegean κατάφερε μέσα 17 χρόνια να βρίσκεται στην κορφή των εταιριών του κλάδου της εμπορικής δραστηριότητας και αυτή τη στιγμή αριθμεί ένα δίκτυο 700 πρατηρίων πανελλαδικά και συνεισφέρει πολλαπλά και ουσιοδός στην ελληνική οικονομία, έχοντας ένα κύκλο εργασιών 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο, συνεισφέρει στα κρατικά ταμεία ετησίως περίπου το ίμιση του κύκλου εργασιών της. Πέρυσι, το 2016, η εταιρεία κατέβαλε στα κρατικά ταμεία σε κάθε μορφή φόρων και εισφορών 400 εκατομμύρια ευρώ. 400 εκατομμύρια. Επιπλέον, τις εγκαταστάσεις στα γραφεία και στα πρατήρια του ιδρυτικού της Aegean απασχολούνται αυτή τη στιγμή 2.500 εργαζόμενοι και παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες η Aegean δεν έκανε καμία μείωση προσωπικού και καμία μείωση μισθών. Αντίθετα, επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητες της, επενδύει στον κλάδο της δραστηριότητάς της και συνεχώς, έχοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, αναπτύσσεται. Υπήρχε κάποιο πλάνο χείρωσης μέσα στην κρίση? Ναι. Η εταιρεία έχει στηρίξει τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό σε ένα τριετές πλάνο ανάπτυξης, το οποίο ισχύει από το 2016 και λύγει το τέλος του 2018. Πέσαμε ακριβώς μέσα στις προβλήματα όσον αφορά τη διάρκεια της κρίσης. Είχαμε φροντίσει να έχουμε διαθέσιμα κεφάλαια, ώστε να στηρίξουμε την ανάπτυξη της εταιρείας. Και το επόμενο τριετές πλάνο μας που αρχίζει από το 2019 προβλέπει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, προσδοκώντας ότι η ελληνική οικονομία θα βγει πια από την κρίση και θα μπει σε μια πορεία ανάπτυξη. Άρα κρατάω ότι σίγουρα ήταν η καινοτομία που το αναφέρατε σαν χαρακτηριστικό, κρατάω την οικονομική ευρωστία στη λογική ότι η εταιρεία οχυρώθηκε στην κρίση. Φαντάζομαι σημαντικό ρόλο παίζουν και οι άνθρωποι σας και το πώς προσεγγίζετε τους πελάτες σας. Έτσι, έχετε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, το οποίο φαντάζομαι για να μπορέσει κάποιος να το χτίσει πρέπει να τους εξυπηρετεί σωστά, έτσι. Προφανώς, ο δημιουργός του δικτύου στην ουσία είναι ο Ιάκωβος Μελισσανίδης. Είναι ο άνθρωπος που από το 1999 είναι πάρα πολύ κοντά στους πρατηριούχους. Έχει τον απευθείας έλεγχο της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας και
αυτή τη στιγμή οι πρατηριούχοι αισθάνονται ότι είναι συνεργάτες πραγματικά της εταιρείας μας. Τους βλέπουμε σαν δικούς μας ανθρώπους. Δεν είμαστε μια απρόσωπη πολυεθνική εταιρεία, είμαστε δίπλα στους συνεργάτες μας καθημερινά και είμαστε δίπλα στο καταναλωτικό κοινό. Προσπαθούμε πάντα η ποιότητά μας να είναι στο βέλτιστο επίπεδο και παράλληλα να έχουμε τις οικονομικότερες τιμές της αγοράς. Μάλιστα. Στο νέο πλάνο που ετοιμάζετε, ποιοι θα λέγατε ότι είναι οι άμεσοι στόχοι της εταιρείας για τα επόμενα 3 χρόνια, πού στοχεύει δηλαδή η Aegean? Η εταιρεία στοχεύει σε μια ανάπτυξη του εμπορικού της δικτύου, κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια. Αυτό ήταν στόχος χρόνου, ο οποίος φαίνεται ότι βγαίνει, έτσι, ναι. Δηλαδή έχετε επεκταθεί αρκετά σε πολλά μέρη στη χώρα. Ναι. Η Aegean στην νησιωτική Ελλάδα είχε περιστέρηση στην παρουσία της. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει ενδυναμώσει την παρουσία της και σκεφτόμαστε να την κάνουμε ακόμα πιο δυνατή. Μάλιστα. Επίσης, η ανάπτυξή μας στρέφεται και προς τους εθνικούς αυτοκινητοδρόμους, όπου ήδη εμείς δραστηριοποιούμαστε σε 5 σημεία των εθνικών αυτοκινητοδρόμων, με τους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Και στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το δίκτυό μας στους εθνικούς αυτοκινητοδρόμους. Μάλιστα. Παράλληλα, είναι βασική αρχή της εταιρείας να παρουσιάσει συνεχώς καινοτόμα προϊόντα στην αγορά. Ήδη εδώ και 2 χρόνια έχουμε ξεκινήσει τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων D-Force της Aegean, τα οποία είναι βελτιωμένα καύσιμα, το D-Force πετρέλαιο κίνησης και το D-Force Unleaded, που είναι η βελτιωμένη αμόλυβδη βενζίνη. Παρότι είναι νέα προϊόντα, είναι εξαιρετικά προϊόντα, δοκιμασμένα. Έγιναν πάρα πολλές δοκιμές και σε εργαστήρια και σε πίστες με αυτοκίνητα για πολλά χιλιόμετρα πριν βγουν στην αγορά. Και οι καταναλωτές από την πρώτη στιγμή τα αγκάλιασαν και ήδη έχουν κερδίσει ένα σημαντικό μερίδιο στην αγορά. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εδώ πέρα θα ήθελα στην ουσία τώρα να πούμε ότι, μιας και μιλάμε για την αγορά καυσίμων, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο σχετικά με αυτή. Είναι μια αγορά η οποία, ας πούμε, είναι από τα πιο σημαντικά θύματα συσταγωγικά της υπερφορολόγησης τα τελευταία χρόνια, ειδικά με ειδικούς φόρους, με ΦΠΑ επί αυτών. Πιστεύετε ότι τελικά αυτή η στρατηγική έχει αποδώσει, διότι βλέπουμε ότι ενώ ανεβαίνουν οι φόροι, τα έσοδα για το δημόσιο δεν αυξάνονται? Είναι σίγουρο ότι για να αναπτυχθεί η οικονομία θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό και λογικό φορολογικό περιβάλλον. Εκεί πρέπει να σταθεί η ελληνική πολιτεία. Είναι υποχρέωση όλων μας να προσπαθήσουμε και να ανατάξουμε την εθνική οικονομία. Θα πρέπει η πολιτεία να σχεδιάσει ένα αναπτυξιακό πλάνο, το οποίο να βασίζεται κυρίως στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Και οι ιδιωτικές επενδύσεις θα πρέπει και θα μπορούν να έρθουν εφόσον υπάρχει ένα λογικό και σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Προφανώς η υπερφορολόγηση δεν είναι πυλώνας ανάπτυξης, αντίθετα θα έλεγα, και νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων μας, αλλά κυρίως η πολιτείας, να θεσπίσει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, ούτως ώστε να προσελκύσει επενδυτές και να δούμε το επόμενο βήμα της εθνικής οικονομίας. Είστε αισιόδοξος γι' αυτό? Νομίζω ναι. Νομίζω ότι πια όλοι έχουμε καταλάβει ότι είναι μονόδρομος η ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη χωρίς προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και ισχυρών επενδυτικών συστημάτων δεν μπορεί να υπάρξει. Στην ανάπτυξη, σε αυτό το μοντέλο, ποιος είναι ο ρόλος των μεγάλων εταιριών, μεγάλων ελληνικών εταιριών όπως είναι η Aegean? Οι μεγάλες εταιρείες έχουν κάνει το σχεδιασμό τους ούτως ή άλλως. Εμείς σε κάθε επισιακό πλάνο που προετοιμάζουμε έχουμε το καλύτερο και το χειρότερο σενάριο συμπεριλάβει στο σχεδιασμό μας. Αυτή τη στιγμή ευελπιστούμε ότι θα πάμε στα καλύτερα, στα άκρα των καλύτερων σενάριων μας. Θα υπάρχει ανάπτυξη και η Aegean είναι έτοιμη να διαθέσει τα απαιτούμενα κεφάλαια ώστε να επενδύσει στον κλάδο της δραστηριότητάς της, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να βοηθήσει την εθνική οικονομία ακόμα περισσότερο από ό,τι βοηθάει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, και μια τελευταία ερώτηση. Επειδή είμαστε σε ένα κλάδο που ασχολείται με το πετρέλαιο και πολλά λέγονται για το πετρέλαιο και για το μέλλον που μπορεί να έχει, εσείς πιστεύετε ότι το πετρέλαιο θα εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό καταναλωτικό αγαθό τα επόμενα χρόνια? Ναι, προσωπική μου άποψη είναι ότι προφανώς και οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι απαραίτητες, αλλά το πετρέλαιο έχει πολλά χρόνια ζωής ακόμα και ιδίως σε χώρες όπως είναι η δικιά μας χώρα, η οποία αυτή τη στιγμή κινείται στα όρια της ανάπτυξης. Οπότε η απάντησή μου είναι ότι ναι, το πετρέλαιο θα είναι για πολλά χρόνια ακόμα ο κυρίαρχος στην αγορά της ενέργειας.